Λοιπόν, πάμε, πάμε. να, να μπουν και οι συνάδελφοι στη ροή του ρεπορτάζ. Ε, να, να, να καλημερίσουμε το φιλοξενούμενο τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, τον ειδικό αστυνομικό αμυντικό. Καλή σα μέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Σταύρο, και σε ευχαριστούμε για την βοηθειά και σου Σούμπας, και την υποστηρίξή σου. Κώστα Ασημακόπουλο, Κλαόντιο Σούμπα, να ξεκινήσουμε από τον Κώστα. Ναι, γιατί Κώστα, καλημέρα. Ε, Χθε στην Κέρκυρα, μια τραγική είδηση. Μια γυναίκα δολοφόνησε τον σύζυγό της, τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Τι ακριβώς έχει συμβεί; Ακριβώς. Ε... Καλημέρα καταρχήν, τον μαχαίρωσε και αυτό ήταν ένα επεισόδιο από τα πολλά όπως αποδεικνύεται μεταξύ του ζευγαριού το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητα, αλλά και τα όσα έχουν καταγράψει οι αρχές μετά τα επεισόδια που έχουν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η τραγική φιγούρα της οικογένειας είναι η 11χρονη κόρη του ζευγαριού. Η υπηκός Ρωσία η γυναίκα, 68 χρονο το θύμα, ο οποίο δέχτηκε μία μαχαιριά κάτω από την αριστερή κλίδα, τα ξημερώματα του Σαββάτου και μάλιστα οι αρχέ ειδοποιήθηκαν από την 11χρονη κόρη τους. Ε, όπως όμως έρχεται λίγες ώρες αργότερα και η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, δύο φορές μέσα στο 2021, 11 του uh, Μαΐου του 2021 αλλά και τον Ιούλιο του 2022 υπήρχαν αναφορές ότι η 11χρονη είχε δεχθεί uh, σωματική και λεκτική βία από την 49χρονη uh, και αυτό ήταν uh, γνώση λοιπόν των uh, αρχών μετά και τις uh, καταγγελίες που είχαν γίνει αλλά δεν, uh, είχε δει, δεν είχε δοθεί συνέχεια. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην αποκορύφωση του δράματος με το uh, 69 να πέφτει νεκρός και βέβαια η 49χρονη να παραδέχεται την πράξη της και από εκεί και πέρα Σπύρο και Χρύσα μένουν τα ερωτήματα για άλλη μια υπόθεση πως ενώ έχει φτάσει σε γνώση των αρχών δεν επιμελούνται αυτοί που πρέπει έτσι ώστε να προστατευτεί ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι μόλις 11 ετών που όπως είπαμε ήταν και αυτό που κάλεσε τις αρχές και βέβαια ε, το πιθανότερο Μάλιστα. είναι το ίδιο και όλο το σκηνικό. Και ε, ε, έναν αγαπητοί. ακόμα καυγά μεταξύ του ζευγαριού. Και εδώ ερχόμαστε, αγαπητέ Κώστα, στον κύριο Μπαλάσκα, γιατί αγαπητέ Σταύρο, πάλι η αστυνομία θα φταίσει το τέλο τη ημέρα. Αυτό θα μείνει στην εντύπωση τη κοινή γνώμη. Γιατί διαβάζοντα το δελτίο τύπου του χαμόγελου του παιδιού και το 21 και το 22. Κατεπίγουσα αναφορά στο εισαγγελέα και ενημέρωσα αστυνομικού τμήματο. Αυτό που μένει στη στην κοινή συνείδηση, λέει: ε, Το πάνε στην αστυνομία και η αστυνομία δεν έκανε κάτι. Για να μα εξηγεί είτε... ακριβώ Μέχρι τι μπορεί να κάνει η αστυνομία και μέχρι τι μπορούσε να κάνει η αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η αστυνομία εκτό από το να ενημερώσει τι αρμόδιε δημοτικέ αρχέ όσον αφορά τι κοινωνικέ υπηρεσίε, οι οποίε θα επιληφθούν. Η αστυνομία, όπω ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι για να επιβάλλει τον νόμο να κάνει συλλήψει κάθε εντολή, ιδίω των εισαγγελικών αρχών. Η αστυνομία πήγε, έκανε τη δικιά της μια αυτοψία, δεν έβλεγε τίποτα. Βεβαίως πρόκειται για μια 49χρονα η οποία ήταν η Νόφλιξ, η οποία ήταν συνεχώς μαθισμένη. Πάντως Τα κύριε Παλάσκα, στι... δηλαδή αν υπάρχουν κρούσματα τέτοια και προηγούμενα περιστατικά, τι πρέπει να περιμένουμε για να φτάσουμε εδώ κάθε φορά. Είναι λυπηρό αυτό που θα πω, γιατί έτσι όπως το λέτε στις δημοσιογραφικά έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η αστυνομία συνήθως δεν κάνει κοινωνική πολιτική όσον αφορά τις εκκληματικές πράξεις. Κάνει συλλήψεις και οι συλλήψεις αποδίδονται στην, στις δικαστικές αρχές κατόπιν ε, όχι ενδείξεων, αλλά αποδείξεων ε, ή αυτοφόρου ή καθ' υπόδειξη των ε, διοκτικών. Επίτρεψέ μου, αγαπητέ δικαστικών. Σταύρο, προς επίρρος στην αυτό που λες, να προσθέσω κι εγώ τη δική μου άποψη. Τι ε. ακριβώς έκανε ο εισαγγελέα 21... Το 22 και το 23, ο αξιότιμο εγγελέα άντρα ή γυναίκα τη περιοχή. Τα λε: Γιατί. Καλά. Γιατί όταν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι, έχει εθισμό του αλκοόλ, αλλά είναι εξαρτημένο άτομο, άρα ασθενή. Δεν ζει χωρί το αλκοόλ. Και όταν πάρει το αλκοόλ και το οποίο δεν, με το οποίο δεν ζει, δεν ξέρει και τι κάνει. Το δεν σπάει. έχει συνείδηση απαραίτητα των πράξεών του πάντα. Άρα λοιπόν, έχει μια μητέρα σε έναν ήλικο άτομο που καταγγέλλεται αυτή η γυναίκα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό τη γιατί έχει άμεση εξάρτηση από το αλκοόλ. Είναι δηλαδή ένα άτομο που είναι ασθενή. Πώ το περιορίζει αυτό το άτομο, Τι ζητά από την κοινωνική πρόνοια τη περιοχή προκειμένου να, να υποπτεύουν τη συμπεριφορά τη γυναίκα που έχει την ευθύνη και τη φροντίδα ενό ανήλικου παιδιού. Γνωρίζει για περιστατικά όπως... διοικητική βία. Τι το θέσεις, διάταξη έδωσε, αγαπητέ αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, Προκειμένου να δει προληπτικά το τι συμβαίνει στο οικείο περιβάλλον. Μπορεί να έχει κάνει, να έχει γίνει. Εγώ δεν διαφορώ, μπορεί να έχουν γίνει, αλλά δεν τι ξέρουμε. Τι έκαναν οι κοινωνικέ υπηρεσίε του Δήμου μετά από εντολή εισαγγελέα, γιατί δεν είναι μόνο εισαγγελέα και αστυνομία. Δηλαδή, ποια ήταν η φροντίδα και η πρόληψη που έχει, είναι στι εξουσίε του, ανώ, του, ανώ, του ανώτερου δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η συμπεριφορά που μόνο άρρωστη είναι, αλλά έχει αυτά τα αποτελέσματα που μπορεί να γίνει και θανάσιμη. Και μάλιστα εκτεθειμένο σε ένα διαρκή κίνδυνο πιθανό και ένα άτομο το οποίο έχει στο ένα παιδί. Και σε κάθε, κάθε ξέρει σπίτι θα, ζήσει. θα είναι ένα εισαγγελέα όμω. Είναι, είναι, είναι δύσκολη εξίσωση. Φτάνο... Φτάνο... <σφυρό> όχι, όχι. Να, να, να σου το πω. Έτσι όπω το λέω. Φτάνουν, φτάνουν, οι υπόψει του εισαγγελέα. Μπορεί ο να πει, να πει τι έγινε εδώ. Ελεύθερη και ανοίγω δικογραφία. Και βρείτε τα στα δικαστήρια. Μπορεί να πει όλο. Θέλω τώρα, τώρα, Να το είχε πάρει το πεδίο εισαγγελέα. Με Κατεπίγουσα στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίε του Δήμου να ενημερωθεί προσωπικά διότι ε, ε, πρόκειται για ένα 7-8 χρόνο παιδάκι. Ε, δηλαδή αυτό το παιδί ζούσε σε δηλαδή συνθήκε φροντίδα. ήταν προ το, το συμφέρον του παιδιού να ζει με μια μητέρα βέβαια. αλκοολική και ένα πατέρα που πιθανόν δεν μπορούσε να ελέγξει τη, τη, τη σύζυγό του. Πιθανόν που βέβαια. σήμερα είναι θύμα βέβαια. ο άνθρωπο. Κανένα εισαγγελέα. Δεν έδωσε καμία εντολή σε καμία κοινωνική υπηρεσία αυτό λέω. να δώσει κανένα κόμμα. Δεν είναι μόνο μορφή προ του εγγελεί. Το αντιλαμβάνονται. Έχουμε εξαιρετικού εγγελεί γυναίκε και άντρε. Όμω υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που ενδεχομένω τα στοιχεία που έρχονται υπόψη του δεν είναι αρκετά για να, 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 να παρεύουν ή πολλέ φορέ λείπει και εξειδίκευση, αγαπητέ Σταύρο. Το, το, το λέω αυτό και τα αφήνω εδώ χωρί να θέλω να παρεξηγηθώ. Συγγνώμη, πάμε παρακάτω και μην δοθεί άλλη εντύπωση. Αλλά οφείλουμε να τα λέμε αυτά στην κοινωνία των μπορεί, γιατί ο σάκο του μπόξι έχει γίνει αστυνομία. Αλλά πρέπει. Οι κοινωνικέ υπηρεσίε τι κάνουν.